Και αυτή τη φορά με κουβέντα στο στούντιο, διότι είναι πολλοί μαθητές σε ολόκληρη την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Καλησπέρα κύριε Στεφανή. Γεια σας. Που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις σε σχέση με τις βάσεις. Έρχονται οι νέες βάσεις σε ΑΕΗ και ΤΕΗ μετά τις Πανελλήνιες. Οι μαθητές περιμένουν ανυπόμονα βέβαια να μάθουν λεπτομέρειες. Να ξεκινήσουμε από τις βασικές διαφορές με το προηγούμενο σύστημα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Κύριε Στεριόπουλε, όντως αυτές οι μέρες μέχρι και τις 8 Ιουλίου είναι οι μέρες στις οποίες παρατηρείται πολύ μεγάλη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Περίπου μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε έχουν συμπληρωθεί τα μισά από τα αναμενόμενα μηχανογραφικά, δηλαδή γύρω στις 51.000 μηχανογραφικά. Είναι μία χρονιά κατά την οποία, όπως έχουμε πει στη σειρά των πολύ επιτυχημένων εκπομπών που κάναμε για να ενημερώνουμε τους υποψηφίους κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων για τις σωστές και έγκυρες απαντήσεις των θεμάτων, η οποία καταδεικνύει και υπογραμμίζει διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Οι πιο βασικές θα μπορούσαν να συμπυκνωθούν σε τρία επίπεδα. Πρώτον, δεν υπάρχει η πρόσθεση του προφορικού βαθμού σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή φέτος, ό,τι έχει γράψει ο κάθε υποψήφιος, αυτό έχει αποτυπωθεί. Δεύτερον, πάρα πολλές σχολές έχουν αλλάξει επιστημονικό πεδίο. Ενδεικτικά σας λέω μόνο ότι τα παιδαγωγικά και οι σχολές, ενώ της δημοτικής εκπαιδεύσεως και των νηπιαγωγών, αποτελούν από μόνες τους το τέταρτο πεδίο. Και τέλος, θέλω να πω ότι είναι φέτος 4 ή 5 τα εξεταζόμενα μαθήματα, έναντι 6 ή 7 που υπήρχαν πέρυσι. Αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πιο εύκολο ή πιο δύσκολο? Όταν τα μαθήματα είναι λιγότερα, δεν είναι ταυτόχρονα και πιο εύκολα, ή θα όχι? Θα ήθελα να πω ότι φαίνεται να είναι πιο εύκολο για αυτούς που επέλεξαν 4 μαθήματα, όμως έχει καταδειχθεί φέτος στην πράξη ότι, για παράδειγμα, όποιος από την θετική κατεύθυνση έπαιρνε για μαθηματικά, εάν δεν πήγαινε καλά στα πιο εύκολα από κάθε άλλη φορά στην τελευταία δεκαετία θέματα της φυσικής και της χημίας, θα μπορούσε να ανοίξει με μεγάλη επιτυχία ένα άλλο πεδίο, το τέταρτο πεδίο ή το δεύτερο πεδίο, στο οποίο θα είχε πολύ αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Διότι φέτος, ειδικά οι σχολές στο τρίτο πεδίο, δηλαδή στις ιατρικές, θα ακουμπήσουν την κορυφή. Θα πάμε σε λίγο στις ιατρικές. Θέλω να σας ρωτήσω μόνο τι γίνεται, τι ακριβώς συνέβη με τις παιδαγωγικές και οι οικονομικές σχολές. Απομονώθηκαν? Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Όντως έχουν απομονωθεί, εντός εισαγωγικών βέβαια, καθώς οι μεν παιδαγωγικές αποτελούν από μόνες τους ένα ξεχωριστό επιστημονικό πεδίο, το τέταρτο, και οι οικονομικές σχολές, απαλλαγμένες από άλλες σχολές, πάλι το απαλλαγμένες εντός εισαγωγικών, αποτελούν το κλασικό πέμπτο πεδίο. Επομένως, εκεί υπάρχουν πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία, τα οποία μπορούμε να καταθέσουμε πλέον, διότι για πρώτη φορά βέβαια εδόθη από το Υπουργείο Παιδείας η κατανομή μορίων ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο. Αυτό είναι φρέσκο, πολύ φρέσκο σαν νέο. Άρα ήταν αυτονόητο σήμερα να μπορούμε να ακουμπήσουμε επιτέλους με μεγάλη ακρίβεια τις προγνώσεις για τις βάσεις, τουλάχιστον σε πάρα πολλές σχολές. Ήδη υπήρχαν σε μορφή φημολογίας ή εκτιμήσεων κάποιες παρατηρήσεις, διότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για τις στρατιωτικές σχολές, βέβαια, για τις αστυνομικές σχολές, για τις σχολές. Οι σχολές που ουσιαστικά προσφέρουν αποκατάσταση. Πολύ σωστά, οι σχολές αποκατάσταση συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των υποψηφίων. Και εκεί θα περιμένουμε και λίγο πάνω τις βάσεις, ή όχι? Είναι ξεκάθαρο ότι θα το περιμένουμε έτσι. Βέβαια, δεν αποκλείονται τώρα εκπλήξεις, διότι σκεφτείτε, έχει μπει και η σχολή της αστυνομίας, η οποία θα. Και αν δεν κάνω λάθος, και η πυροσβεστική που είναι καινούργια. Συγχωρείτε, αυτό ήθελα να πω, της πυροσβεστικής, που συγκεντρώνει έναν αριθμό υποψηφίων και αριστούχων για τις λιγοστές θέσεις. Η χρονιά αυτή θα καθορίσει πρώτη φορά τη βάση, έτσι δεν είναι? Όντως, είναι η πρώτη φορά που θα καθοριστεί η βάση, αλλά και στην μεν αξιωματικών πυροσβεστικής οι λιγοστές θέσεις θα συγκεντρώσουν αρίστους. Δηλαδή δεν θα αποτελεί καμία έκπληξη εάν η βάση είναι από τα 18.700, 18.900 και πάνω. Όντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και αντίστοιχα η σχολή των πυροσβεστών θα έχει και αυτή μια πολύ υψηλή βαθμολογική βάση.
Το λέτε από την πρώτη στιγμή, κύριε Στεφανή, που ξεκινήσαμε και τις εκπομπές και στο επόμενο χρονικό διάστημα και τώρα, ότι καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την εξεταστική, στις Πανελλήνιες, ήταν η έκθεση. Συνεχίζετε να το πιστεύετε και σήμερα? Νομίζω ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, μπορώ να είμαι ίσως χαρούμενος που έχω επιβεβαιωθεί ως προς την πρόβλεψη ή δικαιωμένος καλύτερα, αυτή θα ήταν μια πιο σωστή τοποθέτηση. Το λέτε, μπορώ να θυμηθώ, από το μεσημέρι μετά τα θέματα που αναλύσαμε. Όντως είναι έτσι. Εκείνη τη στιγμή διαπιστώσατε, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο η έκθεση σε όλα τα μαθήματα. Είναι έτσι. Είναι έτσι διότι πρώτον, αυτό συνέβαινε επί δεσμών. Τα τέσσερα μαθήματα υπήρχαν πάλι ποτέ στο σύστημα των δεσμών. Εκεί, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να μπει κανείς εύκολα στην ιατρική, για να μην πω δεν έμπαινε, εάν δεν έγραφε μία καλή έκθεση. Αυτό συμβαίνει και φέτος. Δεύτερον, το φετινό θέμα της έκθεσης προσφέρονταν και προσφέρθηκε, όπως δείξανε βαθμολογίες, για μία συγκέντρωση καλών και υψηλών βαθμολογιών. Και εδώ, επειδή θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με την πραγματική τους οντότητα και διάσταση, η καλή βαθμολογία δεν έχει σχέση με τις υπερβολές και του σχολείου αλλά και των φροντιστηρίων ή μόνο των φροντιστών ενίοτε. Σωστά. Δηλαδή το 15, το 16, το 17 είναι πολύ μεγάλος βαθμός για την έκθεση και πιάνεται πολύ δύσκολα, διότι ας υπογραμμίσουμε εδώ την πάγια κακοδαιμονία των διορθωτών που έχουν την επιμέλεια της έκθεσης, γιατί φέτος έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ υλικό στο διαδίκτυο, το οποίο καταγγέλει ακόμη και από ανθρώπους του δημοσίου, φιλολόγους του δημοσίου, και την προχειρότητα και την ευκολία με την οποία διορθώθηκαν κάποια γραπτά έκθεσης. Να ρωτήσω τώρα, γιατί δεν το ξέρουν πολλοί που μας βλέπουν, κύριε Στεφανή. Μπορεί οι μαθητές, οι καθηγητές, οι γονείς να το ξέρουν, ότι κάθε γραπτό διορθώνεται από δύο, έτσι? Διορθώνεται από δύο, ναι, αλλά... Είχαμε και αποκλίσεις, ας πούμε, σε τέτοιου είδους πάντα βαθμολογίες. Πάντα έχουμε αποκλίσεις στην έκθεση, αλλά θα σας πω μόνο, σε γειτονικό νομό της Θεσσαλίας υπήρξαν επίσημες καταγγελίες, διότι δεν μπορεί μαθητές αξιολογημένοι και από καθηγητές του δημοσίου και από καθηγητές των φροντιστηρίων να γράφουν, ας πούμε, γραπτά έκθεσης χαμηλά, και όταν πήραν κάποιοι το απόκομμα του γραπτού που αποτυπώνει σε μορφή σχεδιαγράμματος τη βαθμολογία, να βλέπει ο άλλος ότι έχει γράψει περίληψη 10 στα 25. Αυτό για να κλείσουμε όμως το θέμα, γιατί όλα ανήκουν στο παρελθόν και μπορεί να φανεί ως κινδυνολογικό αυτό το σχόλιο, όμως είναι η αλήθεια. Δηλαδή η πρόταση που έχει κατατεθεί από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος να γίνει ένα μόνιμο σώμα βαθμολογητών στην έκθεση και να επιμορφωθούν οι συνάδελφοι είναι η πιο σωστή. Διότι ακόμη και τις τελευταίες ώρες έχω ακούσει και από συναδέλφους εδώ της περιοχής ότι δεν είναι δυνατόν τις επίσημες οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ένας ο οποίος βαθμολογεί να λέει δεν τις δέχομαι. Στην έκθεση δεν βαθμολογείται η υποκειμενικότητα του διορθωτή. Βαθμολογείται η δυνατότητα ενός μαθητή να προσεγγίσει τα πράγματα. Σωστό. Εν πάση περιπτώσει όμως, η έκθεση είναι καταλύτης στις εξετάσεις και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε και να το καταλάβουμε. Να πάμε λίγο στους αριστούχους. Για να προσέξουν πού θα εμπιστευθούν την προετοιμασία της έκθεσης. Διότι είναι σύνηθες φαινόμενο να θεωρούμε ότι με ένα βιβλίο κάποιος, ο οποίος πολύ πρόσφατα έχει αποφοιτήσει από μια φιλοσοφική σχολή, χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία, χωρίς το βάθος της γνώσης, είναι δυνατόν. Και τον ισχυρότατο ανταγωνισμό, να μην το ξεχνάμε, έτσι. Έτσι είναι. Τον ισχυρότατο ανταγωνισμό. Λοιπόν, ιατρικές σχολές, αληθεύει η πληροφορία ότι δεν θα υπάρξει τέτοια σχολή κάτω από 18.900 μόρια? Κάτι πουλάκια τα λένε αυτά. 462 άτομα 462, ναι, γράψει πάνω από 19.000 μόρια στο πεδίο των ιατρικών σχολών. Τι σημαίνει αυτό? 462 άτομα. 462 άτομα. Πάνω από 19.000 μόρια. Σημαίνει ότι με τα φετινά εύκολα θέματα της φυσικής και της χημίας, κατά κύριο λόγο, που χαρακτηρίστηκαν επισήμως ως τα ευκολότερα της τελευταίας δεκαετίας ή δεκαπενταετίας και δεν επέτρεψαν να ξεχωρίσει ο πραγματικά καλός μαθητής, έχουμε μία συσσόρευση υποψηφίων. Όπως είχαμε πει τότε, τις ημέρες που παρουσιάζαμε τα θέματα, λογικό είναι να εκτιναχθούν οι σχολές. Τώρα μπορούμε να πούμε σχεδόν με πολύ μεγάλη σιγουριά
και να διακινδυνεύσουμε την πρόβλεψη ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη θα έχει ως βάση το 19.000 και ότι οι υπόλοιπες σχολές ιατρικές θα κινηθούν από το 18.900 μέχρι και το 18.600 ως βάση. Βέβαια, πάντα κρατάμε τις επιφυλάξεις, διότι κάποιοι αριστούχοι μπορεί να μην πάνε να δηλώσουν την ιατρική, αν και είναι πολύ δύσκολο, γιατί ειδικά τα παιδιά της θετικής που είναι αριστούχοι στον τομέα τους, σε αυτό το πεδίο, έχουν ως βασικό, κύριο ή και αποκλειστικό στόχο τις ιατρικές σχολές. Πάμε τώρα στις περιφερειακές σχολές. Να πάμε δηλαδή από τους αριστούχους στους πολλούς. Όχι βέβαια με χαμηλές και βαθμολογίες ξεπεσμένες, αλλά στις περιφερειακές σημαντικές σχολές που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν σε ΑΕ και ΤΕΗ πολλούς μαθητές. Εδώ θα πούμε ορισμένα πράγματα. Καταρχήν, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ευκαιρίες στις περιφερειακές σχολές σε κάθε πεδίο. Ίσως, αν θέλετε, μπορούμε να τα δούμε αναλυτικά τα παιδιά και αν υπάρχει ο τελεοπτικός χρόνος. Θα με ενδιέφερε λίγο να μου πείτε για τη σχολή της Λαμίας. Θα σας πω πολύ. Για τη σχολή της Λαμίας. Έχει μεγάλη ζήτηση, πιο μεγάλη σε σχέση με άλλες χρονιές, από ό,τι μαθαίνουμε από όλη την Ελλάδα. Πολύ πρόσφατα, το Σαββατοκύριακο, βρεθήκαμε μαζί με τον Γιώργο τον Νικολούτσο ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι στην Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Εκεί η όσμωση με στελέχη της Ομοσπονδίας από όλη την Ελλάδα, στην κυριολεξία όμως, με 154 δηλαδή αντιπροσώπους, δείχνει ότι η σχολή της Λαμίας θα συγκεντρώσει ένα ενδιαφέρον, νομίζω δικαίως, και για την ποιότητά της, αλλά και γιατί πλέον υπάρχουν στελέχη που έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή αυτή και ακολουθούν μια λαμπρή καριέρα. Επιβεβαιώνεται, κύριε Στεφανή, ότι είναι από τις σχολές που μπορεί να απορροφήσουν κόσμο στο εργατικό δυναμικό. Βεβαίως. Είναι ξεκάθαρο. Είναι μια σχολή εχμής και τεχνολογικής και επιστημονικής. Το γεγονός ότι είναι στη Λαμία την κρατά καθυλωμένη σε αυτή τη βάση. Αν ήταν Αθήνα ή Θεσσαλονίκη θα είχε απογειωθεί. Μάλιστα. Αλλά θα σας πω για τις περιφερειακές σχολές. Πείτε μας για τις υπόλοιπες. Άλλη μία παρατήρηση, ότι πλέον έχει ανοίξει η ψαλίδα μεταξύ των σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και περιφέρειας. Δηλαδή, έχουμε ως δεδομένο, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου, ότι το 50% των υποψηφίων προέρχονται από την Αθήνα. Αυτό τι σημαίνει? Θα υπάρξει μεγάλη πίεση για τις σχολές της Αθήνας. Σκεφτείτε αντίστοιχη πίεση για τις σχολές της Θεσσαλονίκης και επομένως στις σχολές της περιφέρειας. Το σχετίζεται και με την οικονομική κρίση. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, διότι φανταστείτε αυτή τη στιγμή ένας ο οποίος είναι γονιός, βλέπει τις περικοπές και σε αυτόν και στα άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, προσπαθεί να, και να σπουδάσει το παιδί του και να τα βγάλει πέρα. Αυξήσεις σε όλα τα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, τι να κάνει ο άνθρωπος, θέλει να σπουδάσει το παιδί, προσπαθεί να εξασφαλίσει τις σπουδές χωρίς απώλειες, διότι ο πατέρας, η οικογένεια, εν πάση περιπτώσει σε μια μορφή πατριαρχικής οικογένειας όπως είναι η ελληνική, έχει ένα κεφάλαιο συσσωρευμένο ή προσπαθεί να συσσωρεύσει, το οποίο είναι κυρίως για τα παιδιά. Το ξέρουμε αυτό, ίσως δεν χρειάζονται να πούμε περισσότερα. Επομένως, στις περιφερειακές σχολές θα υπάρχουν και άνοδος σε κάποιες χαμηλόβαθμες σχολές, αλλά και πτώσεις σε κάποιες άλλες, όπως είμαστε σε θέση να δηλώσουμε με μεγάλη έτσι, ευκρίνεια. Τώρα θέλω να περάσουμε στο κεφάλαιο μηχανογραφικό και να δώσετε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε, όπως επίσης η λήξη υποβολής, αν δεν κάνω λάθος, είναι η 8 Ιουλίου. Η τελευταία ημερομηνία είναι η 8 είναι Ιουλίου. Παρασκευή, και μάλιστα. Τι ακριβώς ισχύει? Ισχύει καταρχήν για τη λήξη ότι στις 8 Ιουλίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί όλα τα μηχανογραφικά. Θα πούμε ότι το μηχανογραφικό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι γνωστό σε όλους. Αυτή τη στιγμή, σε όλα τα οργανωμένα φροντιστήρια ή σχεδόν σε όλα, θα ήταν ευχής έργων, μάλλον διατυπώνω την ευχή μου για όλα, υπάρχει κόσμος, υπάρχουν επιτελεία τα οποία ασχολούνται με την ορθή, επαναλαμβάνω, συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Σε κάποιες άλλες πόλεις υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έναντι αδράς αμοιβής συμπληρώνουν μηχανογραφικά των παιδιών. Εμείς εδώ στη Φθιώτιδα, τα μέλη τα οποία. Μου επιτρέψετε να το χρησιμοποιήσω τη λέξη. Είναι τέχνη η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, έτσι. Είναι καθορίζει τέχνη. Τη ζωή του παιδιού, ε. Είναι τέχνη, καθορίζει σε κάποιο βαθμό τη ζωή του παιδιού. Σε κάποιο βαθμό. Γιατί είναι κρίμα ένας να έχει γράψει κάποια μόρια ή πολλά ή λίγα. Αυτά που κατάφερε με πολύ αίμα
να τα μαζέψει και μια κακή συμπλήρωση του μηχανογραφικού να μην επιτρέψει στο παιδί αυτό να δει τον εαυτό του να βρίσκεται σε μια σχολή. Στη σχολή που θα ήθελε τουλάχιστον. Ή που θα μπορούσε να πιάσει με τα μόρια αυτά. Αυτές λοιπόν τις ώρες συμπληρώνονται μηχανογραφικά στα φροντιστήρια, συμπληρώνονται μηχανογραφικά στα σχολεία και θα πω, χωρίς καμία διάθεση υπογράμμισης ή εκδούλευσης, και θα πω ένα μεγάλο μπράβο στον Γκαλοδήμο, τον Δημήτρη, ο οποίος στη Διεύθυνση Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως και σε όλο το σύστημα της Διεύθυνσης έχει δει, μπορώ να πω, ένα φοβερά μεγάλο, εκατοντάδες μαθητές, μεγάλο αριθμό υποψηφίων, διότι υπάρχει ένα πολύ καλά οργανωμένο ΚΕΣΥΠ, το οποίο δίνει με άνεση τις συμβουλές, σωστές πληροφορίες και έγκαιρα, εύστοχο τρόπο τις πληροφορίες για τις σχολές. Εμείς επίσης έχουμε δεχθεί ένα πολύ μεγάλο βάρος από τα μηχανογραφικά. Θέλει μεγάλη προσοχή, μεγάλη ηρεμία και θα πρέπει τα παιδιά να ακούνε λίγο κάποια πράγματα, διότι κάποιες σχολές είναι άγνωστες. Κάποιες φαίνονται να είναι γνωστές. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να δούμε ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα μιας σχολής. Είναι ίδια με αυτό που γράφει ο τίτλος? Έτσι, είναι αυτονόητα? Και ποιους δρόμους ανοίγει? Τι βγαίνει κανένας, για παράδειγμα, από τη σχολή της Κομωτινής Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση τις κοινωνικές επιστήμες? Ποια είναι η διαφορά της από την ίδια σχολή με κατεύθυνση τις πολιτικές επιστήμες και ούτω καθεξής? Επίσης θα πρέπει... Και πρέπει να υπάρχουν και σχολές, επιτρέψτε μου να το ρωτήσω αυτό, γιατί το ρωτάνε και πολλοί, που ενώ ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι, ας πούμε γεωλογία, στο δεύτερο ή τρίτο έτος σου δίνεται η δυνατότητα να αλλάξεις και κατεύθυνση ή να σου δώσει τη δυνατότητα να κάνεις μεταπτυχιακά συγκεκριμένα που να σε πάνε και στην κατεύθυνση που θες, αν δεν έχεις πετύχει και τα μόρια που θες. Ειδικά για τη σχολή της γεωλογίας, να πούμε ότι θα βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και του επιστημονικού και της επαγγελματικής αποκατάστασης στα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν λεπτομέρειες για τις σχολές και το πιο απλό που θα έπρεπε να κάνουν τα παιδιά, και αυτό καλό να κάνουν, είναι να ανοίξουν το διαδίκτυο στο οποίο βρίσκονται πάρα πολλές ώρες και να πατήσουν το λεκτικό της σχολής, να μπουν μέσα στις σχολές, να δούνε τα μαθήματα, να δούνε το πρόγραμμα σπουδών. Διότι εδώ προς Θεού θέλει προσοχή. Υπάρχουν παιδιά τα οποία με μεγάλη άνεση επιλέγουν μία σχολή την οποία δύσκολα θα τελειώσουν. Σκεφτείτε μία σχολή που έχει πολλή χημεία, για παράδειγμα. Μπορεί ένα παιδί από τη θεωρητική να την καταφέρει? Εκεί κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη αλλά και το ρίσκο. Οι γεωλογικές λοιπόν σχολές και οι γεωπονικές είναι από αυτές τις πολύ καλές. Υπάρχουν όμως μεγάλες ευκαιρίες σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Κύριε Στεφανή, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, θέλω να κλείσω με ένα ερώτημα που να πω, αν μου επιτρέπετε, δύο κουβεντούλες μόνο. Βεβαίως. Για το πρώτο πεδίο, ναι, θα πούμε ότι 377 υποψήφοι έχουν βαθμολογίες άνω των 18.500 μορίων. Εδώ θα συνταχθούμε με την πρόγνωση του βήματος για μικρή πτώση, τολμώ να το ρισκάρω, στις νομικές. Ίσως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη να μην την ακολουθήσουν και να έχουν άνοδο. Ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος, διότι είναι περισσότεροι οι υποψήφοι από τις θέσεις. Όμως έχουμε 5.000 λιγότερους υποψήφιους σε σχέση με άλλη χρονιά. Στο δεύτερο πεδίο, οι πολυτεχνικές σχολές δεν αναμένεται να ανέβουν πάνω από 18.500 μόρια. Αυτό έχει ξανασυμβεί. Προβλέψεις, και στο παρελθόν, σε πολύ ακριβείς προβλέψεις. Και εδώ να πούμε ότι τα παιδιά θα πρέπει να βλέπουν και να κάνουν μηχανογραφικά, ειδικά στο δεύτερο πεδίο, ακόμη και 1.500 μόρια πάνω από αυτά τα οποία έχουν συγκεντρώσει. Και ξαναλέω, δεν είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία των φετινών μορίων με τα περσινά. Πάμε τώρα στο τρίτο πεδίο. Είπαμε για τις ιατρικές. Θα πούμε και για τα παραϊατρικά επαγγέλματα, τα οποία προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ, αγαπητοί φίλοι υποψήφοι, επειδή τις ανοίγουν όλα τα επιστημονικά πεδία, ίσως θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και θα περιμένουμε κάποια άνοδο, ειδικά στις χαμηλόβαθμες σχολές. Τέταρτο πεδίο, με τα παιδαγωγικά. Εξαιρετικά χαμηλή ζήτηση, κυρίως από τους μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών. Δηλαδή, ένα παιδί της θεωρητικής έπρεπε να πάρει μαθηματικά για να μπορεί να την ανοίξει, να ανοίξει αυτό το πεδίο. Εμείς παρακινήσαμε, ειδικά μετά την εκπληκτική εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος των Φροντιστών με την εταιρεία Employ και τον κύριο Κότσιο, παιδιά να πάρουν μαθηματικά,
να μην κάνουν φροντιστήριο, να κατέβουν έτσι να γράψουν εξετάσεις και φέτος θα παρατηρηθεί το εξής φαινόμενο. Ένας μαθητής με 12.000 μόρια από το πεδίο των ανθρωπιστικών και 0 στα μαθηματικά, προσέξτε, λέω πάλι 0 στα μαθηματικά, να μπορεί να μπει στα παιδαγωγικά. Υπάρχει πολλής λόγος και αντίλογος για το τι είδους δάσκαλος θα γίνει, αλλά δεν θα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Θα θυμίσω μόνο ότι και οι παλιότεροι δάσκαλοι με πολύ λιγότερες γνώσεις στα μαθηματικά βγάλαν εξαιρετικούς μαθητές με πολύ οργανωμένη σκέψη. Επομένως, δεν είναι εύκολο να βάζουμε ταμπέλες στις συζητήσεις μας. Περιμένουμε λοιπόν στα παιδαγωγικά και καλούμε όλους τους υποψηφίους να μην διστάσουν να τα βάλουν αυτά, άσχετο αν τώρα δεν είναι σχολές που έχουν μεγάλη ζήτηση. Διότι τα παιδαγωγικά με το κατάλληλο μεταπτυχιακό μπορούν να δώσουν λαμπρή επαγγελματική αποκατάσταση, ειδικά αν ένας υποψήφιος στοχεύσει στην παιδοψυχολογία, στην ψυχολογία των ατομικών διαφορών, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και σε όλο αυτό το μαγικό τομέα της ψυχολογίας που επιτρέπει μεταπτυχιακά από τα παιδαγωγικά. Θα πούμε επομένως ότι περιμένουμε στα παιδαγωγικά ακόμη και βάσεις λίγο κάτω από τα 9.000 μόρια. Θα πω τέλος για το πέμπτο πεδίο ότι με το νέο σύστημα οι οικονομικές σχολές έχουν το εξής. Χαμηλές επιδόσεις στα μαθηματικά. Πάνω από 75% είναι κάτω από τη βάση. Δεύτερον, έχουμε μειωμένο αριθμό υποψηφίων. Να το πω έτσι απλά. Ας φαίνεται και λίγο λαϊκίστικο. Είναι πιο πολλές οι θέσεις από τον αριθμό των υποψηφίων. Άρα, το πέμπτο πεδίο έχει πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Πρέπει τα παιδιά να προσέξουν, ειδικά στα ΤΕΗ, να ψάξουν να δουν τα επαγγελματικά δικαιώματα και της σχολής λογιστικής και της σχολής διοίκησης επιχειρήσεων και να στραφούν κυρίως στον τουρισμό. Σύμφωνα με όλες τις κατατεθειμένες αυτή τη στιγμή έρευνες για την επαγγελματική αποκατάσταση, ο τουρισμός, η ενέργεια και η βασική ενασχόληση με την ψυχολογία και δεν αναφερόμαστε στην κλινική ψυχολογία αλλά στην οργανωσιακή ψυχολογία και σε άλλες εφαρμοσμένες μορφές της θα αποτελούν σημείο αιχμής μαζί με τον κλάδο της ενέργειας για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, επειδή ήδη έχουμε πάρει over στο δελτίο, θέλω να μου πείτε αν έχει τη δυνατότητα ένας μαθητής που έχει καταθέσει ήδη το μηχανογραφικό του να το αλλάξει, κύριε Στεφάνη. Βεβαίως. Ναι, μπράβο που το ξέρετε, μπράβο που το ρωτάτε. Βλέπω πολύ καλή ενημέρωση και τεκμηρίωση στο κεντρικό σας δελτίο. Θα πρέπει να σας συγχαρώ από τη δική μου την πλευρά. Φέτος λοιπόν υπενθυμίζουμε ότι έχει γνωστοποιηθεί με σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ότι οι υποψήφοι που επιθυμούν να τροποποιήσουν το μηχανογραφικό δελτίο έχουν τη δυνατότητα, ακόμη και αν ήδη το έχουν οριστικοποιήσει και διαβάζω τη σχετική ανακοίνωση, να προσέλθουν στο λύκειο στο οποίο απέκτησαν το password αύριο Τετάρτη 6 Εβδόμου και Παρασκευή 8 Εβδόμου και να υποβάλουν σχετική αίτηση ζητώντας την ανέρεσή του αλλά και υποβάλλοντας το καινούριο. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο... λοιπόν Τετάρτη και Παρασκευή. Βεβαίως. Στο λύκειο που κατέθεσαν με το συγκεκριμένο password μπορούν να αλλάξουν και το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό. Βεβαίως. Και ένα τελευταίο, ναι. Έτσι πάρα πολύ φρέσκο, μια και θέλουμε να μοιραστούμε τη φρεσκάδα και τη δυναμική του δελτίου σας, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης με έδρα τα Χανιά και κωδικό σχολής 331, σύμφωνα με ΦΕΚ 123 Παύλα Α, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016, φρεσκότατο δηλαδή, ναι, μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και εξομοιώνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ πλήρως και ως προς κάθε συνέπεια με τα ομότιτλα τμήματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Άρα, εάν κάποιο παιδί θα ήθελε να το βάλει, αλλά έβλεπε μέχρι στιγμής ότι δεν έχει δυνατότητα διασύνδεσης με μεταγραφή, ας το λάβει αυτό σοβαρά υπόψη. Κύριε Στεφανή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε αρκετές φορές. Άλλωστε, οι μαθητές σας ήταν από αυτούς που έδωσαν πολύ καλές εξετάσεις φέτος και έδωσαν και πολύ καλές βαθμολογίες. Δεν θέλω σχόλια από εσάς γι' αυτό για να μην κατηγορηθούμε ότι κάνουμε διακρίσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ που ήσασταν εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω συνολικά για τη συνεργασία.
Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία σε όλους. Στην πρώτη σχολή της επιλογής τους. Αυτό αξίζουν, αυτό ευχόμαστε να πετύχουν. Να είστε καλά.